Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε βλογκάρα. Σήμερα, παιδιά μου, θα σας πάρω στη μέρα μου και λογικά θα έχουμε ένα διήμερο vlog. Θα σας πάρω λοιπόν στη μέρα μου. Σήμερα ξύπνησα αρκετά νωρίς, ξύπνησα κατά τις 7. Βασικά από τις 5 εγώ είχα ξυπνήσει και ανυπομονούσα πότε θα πάει 7 η ώρα για να σηκωθώ. Τρέλα. Σήμερα ξύπνησα με κεφάκια, οπότε θα το εκμεταλλευτούμε αυτό στο έπακρον. Σήμερα επίσης έχουμε να πακετάρουμε άπειρες παραγγελίες. Θα σας δείξω για τι πράγμα μιλάμε πολύ σύντομα. Σήμερα επίσης θα πάω στην αδερφή μου, θα περάσουμε τη μέρα μας μαζί. Το βράδυ θα έρθω, έχω κάτι ψώνια, έχω διάφορα. Θα το κρατήσω λογικά και αύριο το vlog να σας δείξω κάτι καινούργια πραγματάκια που θέλω να φτιάξω. Τέλος πάντων, έχουμε βλογκάρα. Ξεκινάω λοιπόν το vlog μου εδώ πέρα στην τραπεζαρία, γιατί σας έχω τάξει σε ένα προηγούμενο vlog ότι θα σας δείξω τις αλλαγές που έκανα, γιατί εγώ με το που έφτιαξα την τραπεζαρία την αμέσως επόμενη μέρα την άλλαξα λίγο. Εντάξει, δεν έχω κάνει καμιά τραγική έτσι αλλαγή, αλλά τέλος πάντων πήρα κάτι ωραία λουλουδάκια από το Τζάμπο, τα οποία είναι μούρλια. Λοιπόν, πάμε να σας τα δείξω, να δείτε πόσο όμορφα είναι, έτσι φθινοπορεινά ρε παιδί μου, να σου δίνουν μια αισιοδοξία, γιατί εμένα το φθινόπορο μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε πάμε να σας δείξω την τραπεζαρία. Εδώ λοιπόν τι βλέπετε παιδιά, βλέπετε δεν έχω κάνει καμιά συνταρακτική αλλαγή. Ουσιαστικά έχουμε προσθέσει όλα αυτά εδώ τα λουλουδικά, πάρα πολύ όμορφα. Εδώ η διακόσμηση είναι όπως την είχα κάνει, με μια αλλαγούλα. Έχω φέρει και αυτή την κολοκύθα, την οποία την είχαμε πάρει πέρσι το Halloween από τα Τζάμπο, οπότε πρόσθεσα και αυτή. Οπότε η τραπεζαρία μου είναι κάπως έτσι, βλέπετε τη διατηρώ πανέμορφη και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό. Τώρα τα λουλουδικά που είχαμε εδώ πέρα, κάτι άλλα 30 φυλάκια και κάτι άλλα λουλουδάκια, τα έβγαλα από εδώ και τα έχω βάλει πάνω στο ψυγείο, σε εκείνο το καλάθι. Νομίζω τα βλέπετε, είναι αυτά τα άσπρα, τα ροζ και κάτι 30 φυλάκια αριστερά. Οπότε βλέπετε πώς είναι και το ψυγείο από πάνω. Αυτό το καλάθι το έχω αρκετό καιρό, σας το έχω ξαναδείξει, απλά τώρα έκανα αυτή την προσθήκη και είναι τέλεια γιατί δεν φαίνεται ο σωλήνας εκεί πέρα από τον απορροφητήρα. Φαίνεται λίγο, αλλά τέλος πάντων δεν φαίνεται η γωνία που κάνει εκεί πέρα στη γωνία. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε, αλλά εγώ το κατάλαβα. Παράνοια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο stock house. Έχω συγκεντρώσει εκεί πέρα οτιδήποτε έχω φτιάξει τις προηγούμενες ημέρες. Παιδιά, όταν ανέβηκε εκείνο το βίντεο που σας έδειξα το φθινοπορεινό κερί, πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω και εδώ πέρα. Έγινε ένας χαμός στο e-shop. Μπήκανε άπειρες παραγγελίες. Δεν σας προλάβαινα στην κυριολεξία. Δεν ξέρετε χαρά που μου δώσατε. Έχω ανέβει πάρα πολύ ψυχολογικά, η αλήθεια είναι, και από αυτό. Γιατί είχα να ασχολούμαι κάθε μέρα με κεριά, από το πρωί μέχρι το βράδυ στην κυριολεξία. Ήταν απίστευτο και συνεχίζονται οι παραγγελίες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Πάμε τώρα να σας δείξω στο stock house ό,τι έχω συγκεντρώσει για 5, 6, 7 παραγγελίες, δεν θυμάμαι πόσες είναι, για να παραδώσω σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν στο stock house και βλέπετε ο κακός χαμός γίνεται πραγματικά. Όλα αυτά εδώ πέρα τα έφτιαξα τις τελευταίες 3 μέρες. Είναι όλα παραγγελίες. Τώρα λοιπόν θέλω να ξεφορμάρω αυτά εδώ πέρα τα wax melts, να τα συσκευάσω όπως είναι αυτά εδώ, βλέπετε, αυτά τα έχω ήδη κάνει. Έχω βάλει και αυτοκολλητάκι, βλέπετε, έχω φτιάξει ετικετούλες με το άρωμα. Αυτά εδώ πέρα όλα είναι wax melts που βλέπετε, αυτό εδώ πέρα είναι snap bar, είναι η πινακολάντα όπως τη λέω. Εδώ πέρα έχουμε ρεσό, έχουμε αυτή τη φοβερή κολοκύ, θα τρελαίνομαι. Εδώ πέρα έχουμε δύο ποτηράκια έτσι τύπου vintage. Το ένα είναι με αλατισμένη καραμέλα, το άλλο είναι με σανδαλόξυλο. Εδώ πέρα είναι τρία κεράκια τα οποία τα έχω φτιάξει για δωράκι σε τρία πολύ αγαπημένα άτομα που με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Πίσω είναι το νέο φθινοπορεινό κερί. Εδώ πέρα είναι το first date, το ξέρετε. Εδώ πέρα wax melts και ρεσό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεφορμάρουμε πρώτα τα wax melts και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε να χωρίζουμε κάθε παραγγελία ξεχωριστά και να κάνουμε το πακετάρισμα. Βάζουμε λοιπόν τα γαντάκια μας παιδιά, πάντα βάζουμε γαντάκια και ξεκινάμε. Εντάξει παιδιά, δείτε εδώ πέρα τα 30 φυλάκια πόρωση. Πάντα φτιάχνω λίγο παραπάνω wax melts για να μου περισσεύουν μερικά και να τα φτιάχνω έτσι για δωράκι για να έχω να δίνω.
Έτοιμα λοιπόν και αυτά που είναι για δωράκι. Τώρα λοιπόν σιγά σιγά ξεκινάω εδώ πέρα να χωρίζω τις παραγγελίες για να κάνουμε το πακετάρισμα. Λοιπόν, κάπως έτσι τα έχω χωρίσει εδώ πέρα αναπαραγγελία και σιγά σιγά θα ξεκινήσω να συσκευάζω. Παιδιά, σας αφήνω για λίγο, θέλω να το κάνω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εννοείται ότι θα σας κάνω κάποια μικρά βιντεάκια τα οποία θα ανεβαίνουν και εδώ και στο Instagram, αλλά πρέπει να κάνω πολύ γρήγορα γιατί βιάζομαι να πάω και στην αδερφή μου. Οπότε τα συσκευάζω και σας δείχνω το τελικό αποτέλεσμα. Παιδιά, μόλις τελείωσα το πακετάρισμα, έχω κάνει 7 πακέτα, μένουν άλλα 2 τα οποία τα κρατάω για αύριο. Πάμε να σας δείξω τα πακετάκια μου. Εδώ λοιπόν τα βλέπετε. Οπότε τώρα γρήγορα ετοιμάζομαι, παίρνω και τα πακέτα και φύγαμε, πάμε στην αδερφή μου την οποία την έχω καραστήσει για 100η φορά. Να είμαστε λοιπόν εδώ πέρα με την κινητάρα, παιδιά, και τη φοβερή καμεράρα. Λοιπόν, τρέλα μόνο. Έχουμε έρθει τώρα εδώ πέρα Αργυρούπολη, έχω πάρει την αδερφή μου και πάμε για πρωινούλη. Οπότε εννοείται πως θα σας πάρουμε μαζί μας. Ποιο είναι το καλύτερο άραγε? Εδώ λοιπόν βλέπετε το πρωινούλι μας, πήραμε τα αλμυρά μας, πήραμε και ένα γλυκάκι να το μοιραστούμε, τα καφεδάκια μας και παιδιά, καλή μας απόλαυση, τα λέμε σε πολύ λίγο. Και ήρθαμε παιδιά τζάμπο και φυσικά χαζεύουμε εδώ πέρα τώρα στα Halloween, κάτι θα πάρω είμαι σίγουρη, γιατί είναι και εντός θέματος, δηλαδή πάρα πολύ σύντομα έχουμε Halloween κεράκια, οπότε πρέπει να πάρω ιδέες. Μετά από 100 ώρες παιδιά και άπειρα μαγαζιά και άπειρα ψώνια και φτάσαμε επιτέλους σπίτι του πατέρα μου. Τώρα φάμε. Έχω πάρει κάποια πραγματάκια και από τζάμπο και πήγαμε και σε ένα μαγαζί με ρούχα. Θα σας τα δείξω όλα αυτά ή εδώ πέρα πιο μετά ή το βράδυ σπίτι. Και τώρα παιδιά μου, επειδή έχουμε ψοφήσει, πάμε να φάμε γιατί πεθαίνουμε της πείνας. Οπότε πάμε. Πω, τι έφτιαξε η θεία μου. Λοιπόν, μπιφτέκια γεμιστά με φετούλα που ξέρει ότι μου αρέσουν, πατατούλες. Εδώ πέρα ο μπαμπάς έκανε μία σαλάτα. Οπότε αυτό είναι το φαγάκι μας παιδιά, καλή μας όρεξη και τα λέμε σε πολύ λίγο. Αρκετές ωρίτσες αργότερα, τώρα παιδιά κάνουμε νύχια, εννοείται ότι θα σας δείξω πώς είναι τα νύχια μου τώρα και θα σας δείξω και το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε πώς είναι, ένα καφέ σκούρο ουσιαστικά κάναμε την προηγούμενη φορά και σήμερα δεν έχω ιδέα τι θα κάνουμε, η αλήθεια είναι, θα δούμε τέλος πάντων. Γενικά ποτέ δεν είμαι προετοιμασμένη. Πάντα πάμε έτσι λίγο στην τύχη τέλος πάντων, οπότε κάτι τέτοιο θα γίνει. Λοιπόν, αυτά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα με τα νύχια μου. Κάτσε λίγο. Αυτό είναι ωραίο. Δε μου κακοχίες το αντιμετωπίζω, ρε κ***το. Χαίρομαι όταν σε πιάνουν κάμερα να τα λες αυτά. Καλημέρα. Η επόμενη μέρα, παιδιά μου, και... Χθες δεν σας έδειξα κάτι άλλο, αλλά θα σας τα δείξω όλα σήμερα. Λοιπόν, είχαμε αγορές χθες, είχαμε πολλά πραγματάκια, είχαμε τέλεια νύχια. Όλα αυτά σιγά σιγά θα σας τα δείξω και μετά θα κάνουμε μια τεράστια οργάνωση σε ψυγείο κατάψυξη. Δεν θα είναι τόσο τύπου οργάνωση, θα είναι τύπου πώς φτιάχνω εγώ την κατάψυξη, πώς δηλαδή χωράω όλα τα ψώνια που παίρνω, τα άπειρα, που μοιάζει ότι δεν θα χωρέσουν και ότι χρειάζομαι καταψύκτη, πώς τα καταφέρνω και τα βολεύω στην κατάψυξη, γιατί είναι κάτι το οποίο μου το ζητάτε εδώ και καιρό. Μου λέτε, έχεις καταψύκτη, πώς τα χωράς όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα σας μάθω όλα μου τα μυστικά σήμερα. Ήρθε που λέτε σήμερα η παραγγελία από Βασιλόπουλο, μας τα φέρανε σπίτι, ωραία και καλά. Σας γύρισα εγώ τώρα το βίντεο, το supermarket haul, το οποίο έχει ήδη ανέβει στο κανάλι, γιατί ήθελα πρώτα να δείτε τις αγορές που έκανα και σήμερα σε αυτό το βίντεο να δείτε πώς θα τακτοποιώ, εφόσον έχω γυρίσει και το βίντεο. Εν τω μεταξύ τα έχω έτοιμα να μπουν κατάψυξη και ψυγείο. Θα σας δείξω κυρίως αυτά, εντάξει τώρα ντουλάπια και λοιπά, απλά θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά θέλω να σας δείξω πώς είναι το ψυγείο τώρα, πώς είναι η κατάψυξη τώρα και να το φτιάξουμε παρεούλα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό μάλλον πρώτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα έχω αρκετή ώρα έξω τα πράγματα ψυγείου και κατάψυξη και δεν θέλω. Και μόλις το κάνουμε αυτό θα έχουμε και haul με τις αγορές τις χθεσινές. Μισό λεπτάκι, νύχια δεν σας έδειξα ρε παιδιά. Λοιπόν, να τα νύχια. Δεν ήθελα να κάνω κάτι έντονο αυτή τη φορά, γιατί τα προηγούμενά μου ήταν καφέ σκούρο. Οπότε θυμάστε, ήταν πάρα πολύ έντονα. Όταν γενικά κάνω κάτι έντονο, το αμέσως επόμενο νύχι θέλω να είναι κάτι απαλό. Λοιπόν, επίσης τα έκανα κοντά, όπως βλέπετε. Πάντα τα κάνω κοντά πλέον, λόγω των κεριών. Δεν μπορώ να ξεκαλυπώνω και να έχω τον νύχι να. Και τα έκανα έτσι ψηλοτετράγωνα. Λοιπόν,
Φτάμε τα νύχια. Τέλεια. Μπράβο, Γεωργία μου. Τα καλύτερα νύχια κάνεις. Πάμε τώρα λοιπόν να σας δείξω πώς είναι το ψυγείο. Μην γελάσετε. Βομβαρδισμένο είναι το καημένο. Και μετά να το φτιάξουμε σιγά σιγά και να κάνουμε και την κατάψυξη. Ερχόμαστε λοιπόν στο ψυγείο και βλέπετε. Είναι αρκετά άδειο για τα δεδομένα του. Το βλέπετε πώς είναι. Λείπουν πολλά βασικά πράγματα τα οποία τα πήρα. Όπως λείπει ένα στόκ για τα υλικά, τέλος πάντων, τόστ και τορτίγιας. Κανονικά τα βάζω εδώ μέσα και βλέπετε, παιδιά, το στόκ μου άδειο, ντροπή. Εδώ μέσα είναι τα ανοιχτά, σε αυτό εδώ πέρα από Tupperware, θυμάστε. Και τώρα λοιπόν κάνω μια μικρούλα αλλαγή σε αυτά εδώ πέρα για να συνεχίσουμε παρέα. Βλέπετε λοιπόν τις μικρές αλλαγές που έκανα. Στο πάνω ράφι μόνο μπουκάλια, είτε νερού, είτε γάλα, είτε οτιδήποτε. Στο επόμενο ράφι θέλω να έχω βούτυρο, κρέμα γάλακτος, τυροκαυτέρες, τζατζί και τέτοια πράγματα. Εδώ τώρα στο τρίτο ράφι βλέπετε γέμισα με λεμόνια από τον κήπο. Εδώ πέρα είναι οι ενέσεις που κάνω, ξέρετε. Και εδώ πέρα το ανοιχτό βούτυρο και τα υλικά του τοστ. Και στο κάτω-κάτω ράφι αφήνω αυτό το χώρο λογικά για ψωμιά, τέτοια πράγματα. Όταν ανοίξουμε ψωμί του τοστ, ψωμί για μπέργκερ, να έχω εδώ να τα βάλω. Και εδώ πέρα όλες οι σως. Εδώ πέρα δεν έχω κάνει τίποτα. Βλέπετε, εδώ πέρα είναι φρούτα λαχανικά. Και εδώ πέρα ξέρετε τι θα κάνουμε, θα βάλουμε όλα τα υλικά του τοστ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το γέμισμα. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα να γεμίσουμε το αγαπημένο μου στοκ σιρτάρι. Αναγκασμός. Το θέλω να είναι ίσια τα γράμματα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τα τυράκια. Γαλοπούλες από κάτω. Μπέικον. Τυράκι τσένταρ. Το χαλούμι. Και θα βάλω και τα κλειστά πακέτα παρμεζάνα σε αυτό το σιρτάρι. Βλέπετε λοιπόν, το σιρταράκι μας είναι πανέτοιμο, γεμάτο. Και τώρα νιώθω ήρεμη. Οπότε, παιδιά, βλέπετε εδώ πέρα το ψυγείο σε αυτή την άριστη κατάσταση. Είμαι πολύ χαρούμενη. Δεν είναι και ότι καλύτερο υπάρχει στον πλανήτη, οκ. Okay, απλά είναι μαζεμένο και ανακατηγορίες. Και έχουμε και χώρο και εδώ πέρα. Και εδώ πέρα για περισσότερα πράγματα. Πάμε τώρα, παιδιά μου, στην κατάψυξη, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Όπου μέσα έχει 3 μεγάλα συρτάρια και ένα μικρό πάνω. Που εδώ πέρα έχουμε παγάκια που φτιάχνω και δίπλα έχω παγοκίστες. Λοιπόν, επόμενο συρτάρι είναι το συρτάρι με τα κρεατικά. Αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό το χάλι και άδεια και δεν μ' αρέσει να τα βλέπω έτσι. Δηλαδή θα προτιμούσα να ήταν όλα σε μια μεριά, αλλά anyway. Το δεύτερο μεγάλο συρτάρι είναι αυτό εδώ πέρα, στο οποίο έχω για παράδειγμα άνηθο κατεψυγμένο, βάζω τις πίτσες, εδώ πέρα έχω κολοκύθα κατεψυγμένη, κάτι θα κάνουμε τώρα που έρχεται Halloween. Και τελευταίο συρτάρι είναι το συρτάρι με λιχουδιές γενικά, με πιτάκια κλπ, με κατεψυγμένα λαχανικά. Αυτά εδώ πέρα τα 3 πακετάκια έχουν μείνει. Πάμε λοιπόν να γεμίσουμε πρώτα το δεύτερο μεγάλο συρτάρι και το τρίτο και στο τέλος θα κάνουμε τα κρεατικά, θα σας δείξω πώς τα οργανώνω. Ξεκινάμε λοιπόν με πιτάκια. Βγάζω τις ανοιχτές συσκευασίες σε πρώτη φάση, ώστε να βάλουμε πρώτα τα κλειστά πακέτα από κάτω και μετά ό,τι ανοιχτό μας μένει από πάνω. Ξεκινάμε λοιπόν να γεμίζουμε. Έτοιμο λοιπόν το τελευταίο σιρτάρι. Πάμε τώρα στο ακριβώς από πάνω. Εδώ πέρα θα βάλουμε πίτσες, παγωτά σίγουρα και θα δούμε τι άλλο. Λοιπόν, βγάζω την ανοιχτή πίτσα, μία πίτσα έχει μείνει. Βάζω από κάτω τις κλειστές και από πάνω την ανοιχτή. Δίπλα τώρα, μπορούσα να βάλω το πακέτο με τα παγωτά κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι, ανοίγουμε και βάζουμε χύμα τα παγωτάκια μας. Και θα τα βάλω από μια πλευρά μπροστά και από πίσω θα εκμεταλλευτούμε το χώρο να βάλουμε και ένα γύρο. Θα βάλω μέσα και τις ψαροκροκέτες εδώ και στον υπόλοιπο χώρο βάζουμε τα παγωτάκια, άλλωστε δεν είναι πολλά. Τέλεια, πάει και αυτό το σιρτάρι.
Και πάμε τώρα στο πρώτο. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά εδώ πέρα τα κρεατικά και πρέπει με κάποιο τρόπο να τα χωρέσουμε μέσα στο πρώτο συρτάρι στην κατάψυξη. Το πρώτο μεγάλο εννοώ. Λοιπόν, τι κάνω παιδιά. Αυτό εδώ πέρα το βάζω όπως είναι γιατί δεν πιάνει ιδιαίτερο χώρο. Το βάζω ακριβώς έτσι όπως είναι μέσα στην κατάψυξη. Τώρα τα υπόλοιπα δεν θα κάτσω να τα βάλω με τα κουτιά τους. Έχουμε εδώ πέρα αυτές τις σακουλίτσες τροφίμων, οι οποίες έχουν μέσα και αυτά εδώ τα κλειψάκια για να κλείνουμε τις σακουλίτσες. Έχω εδώ πέρα και τα γαντάκια μου. Ξέρετε το κόλλημά μου να μην πιάνω το κρέας έτσι όπως είναι τέλος πάντων. Οπότε πάμε σιγά σιγά να τα φτιάξουμε σε σακουλάκια, να σας δείξω πώς τα οργανώνω και πώς τα βάζω μέσα στην κατάψυξη. Αρχικά λοιπόν με ένα μαχαιράκι ανοίγω όλα τα κουτιά. Ανοίγω μερικά σακουλάκια να τα έχω έτοιμα. Ανοίγω και τις σακουλίτσες, βάζω γαντάκια και ξεκινάμε παιδιά. Λοιπόν, εγώ πώς τα χωρίζω. Παίρνω ένα μπούτι σε ένα σακουλάκι. Παίρνω μπριζόλες, μία μερίδα ας πούμε, σε σακουλάκι. Κάπως έτσι το χωρίζω, γιατί κάποιες φορές μπορεί να μην φάμε το ίδιο πράγμα με τον Κώστα σε μία μέρα, οπότε να τα έχω έτοιμα χωρισμένα αναμερίδα. Λοιπόν, τα μπούτια έτοιμα, βγάζουμε τα γαντάκια, δεν τα κρατάμε. Αυτά όπως είναι τα πετάμε. Δεν θέλω να μπλέκω γενικά τα γάντια με τα διαφορετικά είδη κρέατος. Όπως επίσης δεν θέλω να ακουμπήσουν πουθενά αυτά τα γάντια τώρα που έχουν ακουμπήσει το κοτόπουλο για σαρμονέλες και τέτοια πράγματα. Συνεχίζω τώρα με τις μπριζολίτσες, νέα γαντάκια και λέω να βάλω μία λεμού μαζί με μία κόντρα. Αυτό ας πούμε είναι μία μερίδα του Κώστα. Για μένα θα βάλω μία μόνη της και θα βάλω μετά καρτελάκια. Κάνω το πακετάρισμα και στα υπόλοιπα και επανέρχομαι να σας δείξω πώς θα τα βάλουμε τώρα στην κατάψυξη. Και κάπως έτσι όλα εκείνα τα κουτιά τα βολέψαμε σε αυτά εδώ πέρα τα σακουλάκια. Λοιπόν, πάμε κατάψυξη τώρα να δούμε πώς είναι το συρτάρι, πώς το τακτοποιώ και φύγαμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο συρτάρι, το μεγάλο. Είχα μέσα ένα κοτόπουλο, ένα μπούτι. Λοιπόν, το βγάζουμε γιατί τα παλιά ας πούμε, αυτά που έχω από πριν, θέλω να τα έχω πάνω-πάνω να φεύγουν πρώτα. Επίσης, εδώ πέρα μία μικρή μπριζολίτσα. Αυτά εδώ πέρα είναι χοιρινά φιλετάκια, χοιρινή τηγανιά και ένα σκυμάκ. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα μένουν στα σακουλάκια κανονικά, δεν τα πειράζω. Τώρα λοιπόν θα γεμίσουμε το συρτάρι μας και φτερούγες κοτόπουλου. Γενικά, οτιδήποτε σε κοτόπουλο το βάζω πάντα αριστερά για ψυχαναγκαστικούς λόγους. Πίσω βάζω το κυμά. Πάνω από τις φτερούγες θα μπουν τα μπούτια. Πίσω-πίσω θα βάλω σε μια γωνιά την τηγανιά, τη χοιρινή. Από πάνω ακριβώς θα βάλω τα φιλετάκια, τα χοιρινά. Συνεχίζουμε τώρα με μπριζόλες και θα τις βάλω εδώ. Στο κέντρο τώρα θα βάλω κεμπάπ και τα Gordon Blue και το κοτόπουλο, το μπούτι που είχαμε από πριν και τώρα θα βάλω και τον γύρο από πάνω και κάπως έτσι παιδιά μου είναι έτοιμο το συρτάρι, βλέπετε χωράει και άλλα πραγματάκια και άλλα σακουλάκια δηλαδή αν του βάλεις, οπότε κάπως έτσι παιδιά μου φτιάχνω πάντα μετά από κάθε σούπερ μάρκετ την κατάψυξη. Και τώρα πάμε να σας δείξω μία και τα πράγματα στα ντουλάπια, αυτά τα έχω βάλει αμέσως, μπαμ μπαμ. Απλά θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα πώς το οργανώνω εκεί πέρα. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπετε την τροφοθήκη. Μου έχει λύσει τα χέρια αυτή η τροφοθήκη. Πάλι καλά που τη βάλαμε και δεν βάλαμε απλά ντουλάπια. Ξεκινάμε λοιπόν από πάνω προς τα κάτω. Εδώ πέρα έχουμε όλα τα χαρτικά σε αυτό το ράφι. Εδώ δίπλα έχουμε σερβιέτες, καλαμάκια, μαντιλάκια, ενόπνευμα, διάφορα πραγματάκια τέλος πάντων. Ακριβώς από κάτω έχουμε όλα τα ψωμιά, καφέδες, διάφορα πραγματάκια. Από εδώ αριστερά έχουμε όλα τα καθαριστικά. Από κάτω είναι ο παράδεισος ο ίδιος, είναι οι λιχουδιές. Βλέπετε ότι είναι και ανακατηγορίες. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε τις σοκολάτες, εδώ πέρα έχουμε μπισκότα, μπάρες δημητριακών. Από πίσω είναι τα κουλουράκια, τσουρέκι και πατατάκια. Και ακριβώς δεξιά είναι αυτό το ράφι, το οποίο έχει και άπειρο χώρο όπως βλέπετε. Εδώ πέρα είναι ρύζια, μακαρόνια, ζυμαρικά τέλος πάντων, τα πάντα όλα. Εδώ πέρα να σας δείξω αυτό που σας έλεγα και στα σχόλια σε μια κοπέλα. Παίρνουμε, η αλήθεια είναι τόνους. Και βλέπετε ότι έχουμε και μπόλικους. Απλά η αλήθεια είναι ότι όταν αγοράζω τόνους, τους παίρνω μία φορά
και έχω για καιρό. Οπότε κάπως έτσι είμαστε και μπροστά έχουμε σάλτσες για μακαρόνια και τέτοια και δίπλα έχω μουστάρδες. Οπότε αυτή είναι και η τροφοθήκη, κάπως έτσι παιδιά την οργανώνω. Τώρα πάμε σιγά σιγά να βάλουμε και το φαγάκι μας στο air fryer. Σήμερα θα κάνω μπριζολίτσες. Θα τις κάνω με τον κλασικό τρόπο, θα σας δείξω μπαμ μπαμ πώς τις κάνω. Γιατί μετά έχουμε τζάμπο χολ και να σας δείξω και τι ρούχα πήρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γιατί πεινάμε κιόλας. Να το βάλουμε το φαγάκι και εμείς θα κάνουμε το χολ μας. Εννοείται ότι βάζω γαντάκι, εδώ πέρα είναι οι μπριζολίτσες μου. Και τώρα θα ρίξω ελάχιστο ελαιόλαδο, δεν θέλει πολύ. Ούψ, μου φύγε. Κανονικά βάζω πολύ λίγο και αυτό που σκέφτομαι να κάνω, πάλι μου φύγε πολύ. Για να μην μου συμβαίνει αυτό, είναι πολύ απλά να πάρω το σπρέι. Αυτό το, καταλάβατε, το λαδάκι που είναι στο μπουκαλάκι με το σπρέι. Λοιπόν, βάλαμε το λαδάκι μας. Βάζουμε αλάτι, πιπέρια, μείγμα για ψυταριά, μείγμα για κρέας κλπ. Τα γυρνάω απ' την άλλη, κάνω το ίδιο και συνεχίζουμε. Και είμαστε έτοιμοι για air fryer. Ερχόμαστε εδώ πέρα στο μωρό. Το βάζουμε στην πρίζα. Βάζουμε τον κάδο του air fryer μέσα με τις μπριζολίτσες. Και βάζω 200 βαθμούς για 28 λεπτά. Εμείς γενικά τα θέλουμε καλοψημένο, οπότε τα 28 λεπτά για αυτό το μέγεθος είναι μια χαρά. Αφήνουμε το φαΐ μας να ψηθεί και πάμε για το χολ μας. Με τι να σας ξεκινήσω τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στα πολλά πρώτα. Λοιπόν, τσάμπο. Εδώ, σε αυτή τη σακουλάρα έχουμε ένα μεγάλο κουτί. Λοιπόν, βλέπετε το μέγεθός του. Δεν θα δούμε όμως σε αυτό το βίντεο το τι έχει μέσα. Γιατί? Γιατί αυτό εδώ πέρα το μεγάλο κουτί έχει το δωράκι του Σπυράκου για τα γενέθλιά του. Οπότε δεν θέλω να σας το δείξω σήμερα. Θα το δείτε όμως σε επόμενο βίντεο, σε vlog από τα γενέθλια. Είτε στο κανάλι μου είτε στο κανάλι της Κατερίνας. Οπότε αυτό εδώ πέρα μένει σαν εκκρεμότητα. Θα σας δείξω τώρα τα πραγματάκια που πήρα για μένα. Αρχικά πήρα ένα πακέτο με κόλλες α4 για τον εκτυπωτή, γιατί τελειώνουνε. Επίσης πήρα αυτό εδώ πέρα το λαστιχάκι ή αλλιώς σουσουδάκι όπως το λέει. Παιδιά είναι πολύ χνουδοτούλι, πολύ γούνινο, μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε το πήρα, είναι τέλειο. Επίσης πήρα αυτό το διακοσμητικούλι εδώ πέρα, το όμορφο. Έτσι που είναι Halloween, οπότε να το διακοσμήσουμε και αυτό στην τραπεζαρία λογικά. Επίσης για Halloween πήρα αυτό εδώ πέρα που λέει Happy Halloween. Να σας πω ότι φέτος δεν ξέρω αν θα κάνω Halloween έτσι όπως είχαμε κάνει πέρσι, δηλαδή 7 βίντεο σερί σχετικά με το Halloween. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, σίγουρα ένα βίντεο σχετικό με Halloween θα υπάρχει. Αλλά ναι, αυτά θα μπουν έτσι να διακοσμηθεί λίγο το σπίτι τέλος πάντων. Τελευταίο πραγματάκι για Halloween είναι αυτό εδώ, το είδα και ξετρελάθηκα. Ένας υπέροχος σκελετούλης, δηλαδή τι δεν σας αρέσει από αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει και θα το κρεμάσω κάπου. Και τελευταίο πραγματάκι από τζάμπο, για το Σπυράκο είναι και αυτό, αλλά αυτό το πήρα για εδώ, για το σπίτι, ώστε όταν τον έχω εδώ πέρα να ασχολούμαστε και με κάτι πιο εκπαιδευτικό τέλος πάντων. Του πήρα αυτό εδώ πέρα το βιβλιαράκι που έχει έτσι διάφορες δραστηριότητες. Είναι τύπου παιδικού σταθμού, το βλέπετε, το λέει κιόλας. Έχει διάφορα, έχει ξέρω εγώ, για παράδειγμα εδώ πέρα, να βρει το γαλάζιο, το χρώμα. Ή ξέρω εγώ, έχει... Εντάξει, θα συγγυρίσω. Εδώ πέρα έχει γεωμετρικά σχήματα. Εδώ παράδειγμα κύκλωσε το μικρότερο αυτοκίνητο. Εδώ πέρα μαθαίνει ψηλό κοντό. Έχει διάφορα τέτοια τέλος πάντων, έχει πολλές σελίδουλες βλέπω, έχει πόσες, 80. Αυτό ήτανε το Jumbo Hall, πάω να γυρίσω εδώ πέρα τώρα τα φαγητά, γιατί το κορίτσι φωνάζει όπως ακούσατε. Και συνεχίζουμε με haul ρούχων. Δεν πήρα πολλά, δύο πραγματάκια μόνο, αλλά θέλω να σας τα δείξω γιατί είναι τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα ρουχαλάκια, γύρισα το φαγάκι μας, είναι από Admiral. Λοιπόν, πήγαμε εκεί πέρα με την αδερφή μου χθες βόλτα και λέμε... Αν βρούμε έτσι κάτι σε προσφορά, μπορεί και να το πάρουμε, αν μας αρέσει πολύ. Βρήκαμε, εννοείται, και τα καλύτερα τα πήραμε. Δυστυχώς δεν σκέφτηκα να σας δείξω χθες αυτά που πήρε η αδερφή μου, αλλά δεν πειράζει, θα σας δείξω αυτά που πήρα εγώ σήμερα. Το αγαπημένο μου χρώμα το ξέρετε πλέον, το έχετε μάθει, μοβάκι. Και πήρα αυτό εδώ το φουτεράκι, το οποίο έχει αυτό το σχέδιο εδώ πέρα. Έχει κουκουλίτσα, νάτι.
Και θέλω να δείτε το μανικάκι που με ξετρέλανε. Βλέπετε στο πλάι έχει αυτές εδώ πέρα τις ριγούλες και γράφει αυτά εδώ πέρα που γράφει τα κατεβατά. Και παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Το λάτρεψα και δεν γινόταν να μην το πάρω. Η τιμούλα του, λοιπόν, από 35,95 έκανε μόλις 9,95. Όχι, θέλω να το δείτε. Κάτι τέτοιες προσφορές εγώ τις κυνηγάω, όπως καταλαβαίνετε. Και πάμε τώρα εδώ πέρα σε μια ζακετούλα. Το τελευταίο είναι αυτό, δεν πειράλα. Λοιπόν, μια ζακετούλα, τη βλέπετε, η οποία είναι άσπρη με αυτό εδώ το μανικάκι. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Έχει την κουκουλίτσα του και... Τι έχει τώρα, παιδιά, από πίσω, λοιπόν. Από πίσω, δείτε εδώ πλάτη. Νομίζω βλέπετε, καταλαβαίνετε γιατί ξετρελάθηκα με αυτή τη ζακέτα. Δεν γινόταν να μην την πάρω. Τη μούλα να σας πω επίσης, να δείτε εγώ κάτι προσφορές που βρίσκω. Πού είναι το καρτελάκι, καλέ? Ανά το. Από 36,95, πάλι 9,95. Ορίστε. Αλλά το μανικάκι, παιδιά, τα σπάει. Αυτό ήταν, παιδιά μου, και το haul για σήμερα. Haul μέσα σε vlog. Το σχέδιό μου ήταν σε αυτό το βίντεο να φτιάξουμε και τα Halloween κεράκια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μάλλον, υποθέτω, δεν είμαι και σίγουρη, και επειδή δεν θα κάνω σήμερα Halloween κεράκια, έχω άλλες παραγγελίες να κάνω. Οπότε θα ασχοληθώ με εκείνες τις παραγγελίες το απόγευμα, μετά το φαΐ κλπ. Τώρα θα φάμε, μόλις τελειώσει το κορίτσι μου το μαγείρεμα. Στο μεταξύ, μετά το φαΐ, έχω να πάω να παραδώσω και αυτά τα δύο πακετάκια. Και μετά θα ασχοληθώ με τις παραγγελίες σας, που θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για πολλωστή φορά. Και στο κανάλι σας ευχαριστώ και στο Instagram. Η αλήθεια είναι ότι μου δίνει τεράστια χαρά το να βλέπω έτσι παραγγελίες σας ή το να μου δίνετε ειδικές παραγγελίες, να σας φτιάξω έτσι κάτι όπως το έχετε σκεφτεί. Ήδη μου έχει ζητηθεί να αναλάβω και την πρώτη βάφτιση και παιδιά δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι. Δηλαδή, μ' αρέσει να φτιάχνω κεριά, μ' αρέσει να κάνω όλα αυτά που φτιάχνω, αλλά το να κάνω έτσι και ποσότητα και για βάφτιση και ειδική παραγγελία, να μου πείτε πώς το έχετε εσείς φανταστεί τέλος πάντων, αυτό με γεμίζει ακόμα περισσότερο με χαρά. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ο Ρουλάκος τρελάθηκε γιατί τώρα του μυρίζει το φαΐ, καταλαβαίνετε. Γενικά αρχίζει να γαυγίζει όταν μυρίζει το φαγάκι. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε like, εγγραφές, κουδουνάκια, ιστορίες, τα πάντα όλα. Ακολουθήστε με τώρα σε social media, Instagram, TikTok, ό,τι έχω τέλος πάντων. Όλα τα έχω κάτω στο κουτί της περιγραφής. Σας έχω επίσης εκεί πέρα και τους συνδέσμους από το e-shop με τα κεριά και από το Instagram πάλι των κεριών. Οπότε μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε τα προϊόντα και στο Instagram θα μπορείτε να ενημερώνεστε γενικότερα έτσι για τα πάντα όλα. Σας ενημερώνω για τις παραγγελίες σας, για το πότε τα στέλνω, σας δείχνω νέα δημιουργήματα, σας δείχνω τα πάντα τέλος πάντων. Όπως επίσης στο Instagram ανεβάζω, να ξέρετε, και δικές σας φωτογραφίες, έτσι διαλέγω τις πιο κορυφές, να το πω έτσι. Και σας ανεβάζω και αυτές εκεί πέρα. Οπότε μπορείτε να δείτε, να πάρετε ιδέες διακόσμησης και από άλλα άτομα κλπ. Αυτά για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά. Να περνάτε όμορφα.